Ο δίσκος, ένα άθλημα που απαιτεί συγχρονισμό και ακρίβεια, ήταν ένα από τα αγαπημένα αθλήματα των αρχαίων Ελλήνων. Ο Απόλλωνας και η Άρτεμις θεωρούνταν οι προστάτες θεοί της δισκοβολίας. Εισήχθη στους αγώνες της αρχαίας Ολυμπίας ως μέρος του πεντάθλου το 708 π.Χ. Σύμφωνα με το Φιλόστρατο, οι αθλητές έπρεπε να είναι ψηλοί και γεροδεμένοι, να έχουν μακριά πόδια και ευκίνητη μέση, κάτι που διευκόλυνε κατά την περιστροφή της ρήψης, και να έχουν μακριά χέρια και μεγάλα δάκτυλα. Αρχικά οι δίσκοι ήταν φτιαγμένοι από πέτρα. Με τα χρόνια αντικαταστάθηκαν από μεταλλικούς, από χαλκό ή σίδηρο. Το σχήμα τους ήταν κυκλικό και ήταν αμφίκυρτη. Ήταν στολισμένοι με χαραγμένες αθλητικές σκηνές ή εικόνες φύσης και ζώων. Το βάρος τους κυμαινόταν από 1 κιλό 400 γραμμάρια έως 5,5 κιλά και η διάμετρός τους από 17 έως 33 εκατοστά. Δεν γνωρίζουμε αν κατά τη διάρκεια των αγώνων όλοι οι αθλητές χρησιμοποιούσαν τον ίδιο δίσκο για να πραγματοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Η αρχαία τεχνική της δισκοβολίας δεν διέφερε από τη σύγχρονη. Σκοπός του αθλητή ήταν να μεταφέρει στο δίσκο την ενέργεια της κίνησης του σώματός του κατά τη ρήψη. Ο δισκοβόλος τοποθετούσε σταθερά τα πέλματά του στη βαλβίδα και ξεκινούσε τη διαδικασία της ρήψης. Σήκωνε το δεξί χέρι με το δίσκο ψηλά, βοηθώντας το με το αριστερό και ξεκινούσε ρυθμικές αιωρήσεις πάνω-κάτω. Όταν ήταν έτοιμος, έστρεφε το σώμα του για να φέρει το χέρι με το δίσκο ψηλά και πίσω του. Έπειτα, λίγιζε λίγο τα πόδια για να μεταφέρει το βάρος του στο αριστερό του πόδι και στρέφοντας με δύναμη το σώμα του, τέντωνε το χέρι του ψηλά και εξφενδόνιζε το δίσκο. Δεν είναι γνωστό πόσες προσπάθειες έκανε ο κάθε αθλητής προκειμένου να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Το σημείο που έπεφτε ο δίσκος σημειωνόταν με ξύλινα πασαλάκια και το μήκος της ρήψης υπολογιζόταν από τη βαλβίδα ως το σημείο προσγείωσης με ξύλινα κοντάρια τους κανόνες. Αναφέρονται διάσημοι δισκοβόλοι από αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Φάιλος, με ρήψεις κοντά στους 100 αρχαίους πόδες, πάνω από 30 μέτρα. Η δισκοβολία απαιτούσε απόλυτο συντονισμό του σώματος του αθλητή και αρμονικές κινήσεις. Οι θεατές στην αρχαία Ολυμπία θαύμαζαν και επιθυμούσαν τους αθλητές του δίσκου.